Τσιρίγο FM 105,6. Θέλω να καλημερίσω όλους εσάς, είτε μας ακούτε μέσω των FM είτε μέσω του διαδικτύου, και πάμε αμέσως, ξεκινώντας την τοπική μας ενημέρωση, την τηλεφωνική μας σύνδεση, την πρώτη τηλεφωνική μας σύνδεση για σήμερα, με τον Δήμαρχο Κηθήρων, τον κύριο Χαρχαλάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάει η εβδομάδα με μεγάλο προβληματισμό για την περιοχή μας, καθώς χθες δεν είχαν περάσει 10 μέρες από την τοποθέτηση της ολοκένουργιας σκάλας που βοηθούσε τα μέγιστα στην πρόσβαση στο καλάμι, και δυστυχώς ενημερωθήκαμε και είδαμε και σε φωτογραφίες ότι αυτή έχει καταστραφεί. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έγινε μια δολιοφθορά η οποία είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα του νησιού. Βασικά καταστροφή είναι. Είναι ξεκάθαρη καταστροφή. Έγινε με μηχανικό τροχό. Κάποιος ανώμαλος πήγε και έκοψε τη σκάλα σε 20-30 κομμάτια και την έχει πετάξει ακριβώς από κάτω. Εμείς βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο τον εαυτό μου και το Δήμο και την εγχώριο περιουσία, αλλά εννοώ την τεράστια πλειοψηφία του κυθυραϊκού λαού. Δεν θα επιτρέψουμε αυτές τις συμπεριφορές, διότι στις δημοκρατίες αυτές οι συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές. Στις δημοκρατίες γίνεται ανεκτή η κριτική, γίνεται δεκτή ο δημόσιος διάλογος, γίνεται δεκτός με επιχειρήματα κτλ. Η δολιοφθορά και η καταστροφή δεν γίνονται δεκτά. Αυτά είναι δεκτά σε απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία, κύριε Μπαχτή, μακράν ημών. Συνεπώς αυτός ή αυτοί οι φωστήρες, οι εξυπνάκηδες, οι οποίοι πήγαν και κάνανε αυτή τη δολιοφθορά, να είστε σίγουρος ότι θα πληρώσουν, και θα το πληρώσουν και πολύ ακριβά, εντός των νομίμων πλαισίων που ορίζει ο νόμος, βέβαια, έτσι. Κύριε Δημάρχη, μας κάνει εντύπωση, καθώς από ό,τι είδαμε και σε φωτογραφίες που ανεβάσατε σήμερα στο πρωί σε social media, και όπως είπατε κιόλας πριν από λίγο, εδώ μιλάμε για μια καταστροφή. Έκοψαν τη σκάλα σε κομματάκια, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι έκατσαν εκεί αρκετό χρόνο. Προφανώς. Και δεν ξέρουμε αν αυτό έγινε μέρα ή νύχτα. Έτσι, αλλά γίνεται έρευνα από την αστυνομία. Έχει ήδη ενημερωθεί η αστυνομία. Έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά από τον πρόεδρο της εγχωρίου περιουσίας, ο οποίος το χειρίζεται το θέμα. Δεν θα μείνει έτσι αυτό, να ξέρετε. Η σκάλα θα ξαναμπεί εκεί. Είτε με αυτή τη μορφή, είτε με οποιαδήποτε άλλη. Είναι υποχρέωση των αρχών και της εγχωρίου και του Δήμου να παρέχουν ασφαλή πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραλία, διότι σας θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια τα social media έδιναν και έπαιρναν εινουθεσίες προς τη Δημοτική Αρχή τι κάνει ο Δήμος για την πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραλία, για να μην σπάει ο κόσμος στα πόδια του. Διότι θα θυμάστε ότι είχαμε περίπου 10 με 15 περιστατικά κάθε καλοκαίρι, σε μερικά από αυτά μάλιστα είχε γίνει επέμβαση και της πυροσβεστικής και της ομάδας διάσωσης, που πήγαιναν οι άνθρωποι χωρίς να έχουν ενημερωθεί και προσπαθούσαν να κατέβουν αυτόν τον γκρεμό, και βέβαια ένας μη εκπαιδευμένος έσπαγε το πόδι του και το χέρι του. Πέρα από τους ανθρώπους που πήγαν και ενδεχομένως χτύπησαν, εγώ να μιλήσω και για τους ανθρώπους που δεν πήγαν λόγω αυτού του γεγονότος. Ακριβώς. Δηλαδή, λέγανε, εγώ το ξέρω πολύ καλά και από τον εαυτό μου το ξέρω, δεν είχα πάει ποτέ στο καλάμι για αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση. Δεν είναι, τσιφλίκι κανένας, καμία παραλία. Όχι, σε καμία περίπτωση. Τσιφλίκια θα κύθυρα δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν ποτέ, να ξέρετε. Οι παραλίες είναι κοινόχρηστες, όλες οι παραλίες. Αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένοι θέλουν την ησυχία τους σε κάποια παραλία. Κανένας δεν χάλασε αυτή την ησυχία. Δώσαμε μία ασφαλή πρόσβαση. Πήραμε συγχαρητήρια η εγχώριος περιουσία από πάρα πολύ κόσμο, και πρέπει να σας το πω αυτό να το ξέρετε, διότι αυτή η σκάλα ήταν ένα αίτημα εδώ και πολλά χρόνια των κατοίκων και των επισκεπτών, και τόσα χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα. Έγινε λοιπόν αυτό από τη νέα διοίκηση της εγχωρίου περιουσίας. Είχε ληφθεί βέβαια η απόφαση από την προηγούμενη επιτροπή, είχε μπει στον προϋπολογισμό της εγχωρίου, και κάποιοι ανώμαλοι, γιατί ανώμαλοι είναι αυτοί που το κάνανε, ξεκάθαρα ανώμαλοι και ψυχανώμαλοι βέβαια, έτσι, πήγανε και κάνανε αυτή τη δολιοφθορά. Και νομίζουν τώρα ότι με αυτό που κάνανε, θα μας φοβήσουν ή θα μας εκτρέψουν από αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Σε καμία περίπτωση, εκεί η σκάλα θα ξαναμπεί. Και θα μονιμοποιηθεί εκεί η σκάλα και δεν θα την ξαναπειράξει και κανένας. Και θα το δείτε αυτό. Κύριε Διότι είναι υποχρέωσή μας να παρέχουμε ασφαλή πρόσβαση στην παραλία. Ακριβώς. Άλλο να τοποθετηθούν κοντίνες όλες τις παραλίες ή ξαπλώσεις. Όχι, αυτό δεν το κάνουμε. Και άλλο να υπάρχει το δικαίωμα της πρόσβασης και η δυνατότητα της πρόσβασης σε όλο τον κόσμο. Όπως το ίδιο, να ξέρετε, θα γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει του χρόνου ή σε ένα χρόνο ή σε δύο, το ίδιο θα γίνει με την πρόσβαση στην παραλία του Ρούτσουνα, η οποία είναι επίσης μια καταπληκτική παραλία που δεν έχει όμως εύκολη πρόσβαση. Εμείς αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε με τους μηχανικούς και με τον πρόεδρο εκεί, τον κύριο Τσάκο, να δούμε τι θα κάνουμε με την παραλία του Ρούτσουνα. Και για να έχουμε και μια εικόνα της καταστροφής, να πούμε ότι αυτή η σκάλα που δεν έκλεισε καλά-καλά 10 μέρες στην παραλία στο Καλάμι, στήχησε στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κηθήρων και Αντικηθήρων 6.500 ευρώ. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι ακριβώς 6.500, είναι λίγο λιγότερο, πάντως στήχησε αρκετές χιλιάδες.
Έτσι, είναι μια κατασκευή η οποία για να τοποθετηθεί εκεί κοπίασαν αρκετοί άνθρωποι, γιατί πήγε διαθαλάσσης η σκάλα. Και μάλιστα γιατί είναι μια μεγάλη κατασκευή. Ακριβώς, στο Καλάμι. Αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένοι μπορεί να είχαν αισθητική διαφωνία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καλύψουμε την αισθητική όλων των ανθρώπων. Άλλος ήθελε ξύλινη, άλλος ήθελε πέτρινη, άλλος ήθελε πλαστική, άλλος δεν ήθελε τίποτα, άλλος ήθελε ασανσέρ. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Μπήκε μια σκάλα για να είναι ασφαλής η πρόσβαση. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι φιλολογία και θεωρία. Αυτή ή αυτός ο οποίος το έκανε, να ξέρετε ότι θα βρεθεί και θα τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί και παραδειγματικά. Πάντως, κύριε Δημάρχη, υπάρχει προβληματισμός, καθώς τα τελευταία χρόνια επικρατεί μία αίσθηση ατιμωρησίας στο νησί. Δεν ξεχνάμε το πρόσφατο σχετικά παράδειγμα, ανήμερα των Χριστουγέννων, τον βανδαλισμό που έγινε στο κτίριο του Δημαρχείου και δεν βρέθηκε κανένας. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό το περιστατικό, υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Οπότε υπάρχει ανησυχία στον κόσμο ότι εντείνεται ένα αίσθημα ατιμωρησίας και κάποιοι άνθρωποι ότι λειτουργούν ανεξέλεγκτα χωρίς να υπάρχει τιμωρία από το κράτος. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός αυτό που λέτε, ότι η τιμωρία τελικά δεν επέρχεται γιατί δεν βρίσκουμε ποτέ τον ένοχο. Ωστόσο, επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω στεναρά πάντοτε, ότι στα δημοκρατικά πολιτεύματα δεν υπάρχει ασυδοσία. Η ασυδοσία δεν είναι δείγμα εκδημοκρατισμού της κοινωνίας. Έτσι, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να μένει ατιμώρητος. Αυτό το πράγμα δεν είναι ίδιον της δημοκρατίας. Αυτό γίνεται σε άλλα καθεστώτα, για τα οποία, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά στο δημοκρατικό πολίτευμα υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες, η τήρηση ή η μη τήρηση των οποίων έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές από όλους. Μπάχαλο και ελιτισμός στις δημοκρατίες δεν υπάρχει. Και δεν θα επιτρέψουμε και να υπάρξει. Κάποιοι μπορεί να θέλανε το Καλάμι να πηγαίνουν και να κάθονται μόνοι τους για 10 άτομα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη παραλία έχει πάρει διαστάσεις. Ο ίδιος ο κόσμος έδωσε τουριστική διάσταση στη συγκεκριμένη παραλία. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να μην τοποθετήσουμε η εγχώριος περιουσία αυτή την πρόσβαση εκεί. Σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν θα βάλουμε καντίνα στο Καλάμι. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ποτέ δεν θα την κάνουμε μια μαζική παραλία. Όμως δεν μπορούμε να έχουμε ανασφαλή πρόσβαση. Όχι μόνο αυτό, πρέπει όλοι να μπορούν να πάνε σε όλες τις παραλίες του νησιού, αν είναι δυνατόν. Ακριβώς. Είναι υποχρέωση αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Είναι υποχρέωση. Άρα περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς όπως είπατε έχει κατατεθεί μήνυση, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά βανδαλισμών και καταστροφών, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι, που δεν είναι μόνο στο καθημάς, αλλά είναι και μια αρνητική εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Κοιτάξτε να δείτε, και γενικά είναι και ένα θέμα νοοτροπίας αυτό. Το ότι κάποιοι, ας πούμε, καταστρέφουν κάτι το οποίο δεν τους αρέσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα, αλλά δεν πάω να τα σπάσω. Είναι και θέμα παιδείας δηλαδή. Αλίμονο και ο άνω καθένα. Ότι με ό,τι δεν συμφωνεί, με ό,τι δεν του αρέσει, πάει και το καταστρέφει. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η κοινωνία μπάχαλο. Έχουμε χρέος. Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Όλοι. Άρα περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας και ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχουν αποτέλεσμα. Το ελπίζω και εγώ. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, σκέφτεστε να επανατοποθετήσετε σκάλα. Η εγχώριος περιουσία θα το κάνει αυτό, αλλά δεν θα τους περάσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Σκέφτεστε κάτι αντίστοιχο όπως ήταν αυτή η οποία θα μπορούσε να μετακινηθεί ή σε κάτι πιο μόνιμο? Νομίζω θα πρέπει να το ρωτήσετε αυτό στον πρόεδρο της εγχωρίου, ο οποίος έχει άποψη για το θέμα. Νομίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει σκοπό να κάνει. Πάντως η πρόσβαση στην παραλία του Καλαμιού θα είναι ασφαλής. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει με μια πέτρινη πρόσβαση όπως είναι, ας πούμε, στο Καλαδί, ή με μια ξύλινη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν το γνωρίζω, εάν θα αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Βέβαια, ό,τι και να βάλουμε, πάντα θα υπάρχουν οι αισθητικά διαφωνούντες. Έτσι. Εντάξει. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τη γνώμη και την άποψη των πάντων. Και στο κάτω-κάτω, αυτοί που ασκούν διοίκηση δεν είναι για να καλύπτουν τους πάντες, είναι για να λαμβάνουν αποφάσεις. Σωστό. Και βάσει του κοινού καλού. Και βάσει του κοινού καλού, ακριβώς. Τσιρίγο FM 105,6.